sweetheart. Και έχω πίσω μου smart for two. Και μάλιστα το κάμπριο. Έχετε στείλει αρκετές ερωτήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Τάσος ΜΚ2 ρωτάει. Έχει διαφορά το κυβότιό του από το προηγούμενο μοντέλο? Τάσο, δεν έχει απλά διαφορά. Μιλάμε για ένα τελείως καινούριο κυβότιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί μαζί με τη Renault και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείσαι πάρα πολύ ευέλικτα και ταυτόχρονα να μην έχεις αυτά τα γκούχου-γκούχου, αν θυμάστε και γνωρίζετε πολύ καλά όσοι έχετε smart. Ο Κώστας από το Χαλάνδρι θέλει να μάθει τι κύκλο στροφής έχει το αυτοκίνητο, αν είναι ευέλικτο μέσα στην πόλη. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ μικρό κύκλο στροφής, είναι μόνο 6,95 μέτρα και ακολουθήστε με, μάλλον όχι, μείνετε εκεί, γιατί θα το κάνω εδώ μπροστά σε ένα κύκλο για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχει πολύ μικρό κύκλο στροφής. Μπορεί να στρίψει παντού πάρα πολύ εύκολα, άρα ναι, είναι ευέλικτο. Και μιας και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, πάμε να δούμε και άλλη μια ερωτησούλα που πρέπει να βρίσκουμε εδώ. Πόσο γρήγορα και πόσο ανοίγει η οροφή? Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα κουμπί, το οποίο μετατρέπει το αυτοκίνητο από κλειστό σε κάμπριο πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε το. Ο George Pippinis ρωτάει αν χωράω μέσα. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ άνετος στο εσωτερικό του. Ο Στέφανος EA320 θέλει να πάω στα Μέγαρα για δοκιμές. Βρε, αχ, θα τον τα λέτε με αυτό ή με κάτι άλλο. Η Άννα και ο Τόλι θέλει να φορτώσω το πρώτα γκάζ τίγκα και να μάθουν πόσα πράγματα χωράει. Δεν έχω φέρει μαζί με πράγματα, ελάτε όμως μαζί μου, ακολουθήστε με. Να δείτε αυτό το τεράστιο πρώτα γκάζ τι χωράει. Το σούπερ μάρκετ σου το πας άνετα. Γενικά, παιδιά, εγώ το βλέπω άνετο. Παίρνει και δύο βαλιτσούλες. Εύκολα. Ο Αναστάσιος Αποστολόπουλος θέλει να μάθει κατανάλωση σε συνθήκες... Α, ο πόλεος. Η κατανάλωση σε συνθήκες πόλεως, όπως λέει ο κατασκευαστής, είναι από 5,4 έως 5,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Αν ρωτήσεις εμένα, πρέπει να ξεπεράσω τα 7. Τελευταία ερώτηση για σήμερα και πρέπει να πάρω το σοβαρό μου ύφος, γιατί είναι σοβαρή ερώτηση. Λοιπόν, σκουτερίας, θέλω να μας μιλήσεις για την παθητική του ασφάλεια. Και ο Κωστής Πέπας θέλει να μάθει για την ασφάλεια και τα συστήματα. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το αυτοκίνητο δεν έχει περάσει από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP ώστε να πάρει τα αστέρια ασφαλείας, οπότε και δεν έχει γίνει κάποια δοκιμή. Αλλά από την άλλη, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με έναν κλοπό ασφαλείας από χάλιβα, ο οποίος έχει βελτιωθεί κατά 15% για την στρεπτική ακαμψία του αυτοκινήτου, κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Επίσης εξοπλίζεται με σύστημα πλευρικών ανέμων, έχει το σύστημα αλλαγής λωρίδων, δηλαδή όταν το αυτοκίνητο με την κάμερα που έχει διαβάσει ότι πάτε να φύγετε από τη λωρίδα σας επαναφέρει και κάτω από τα 30 χιλιόμετρα την ώρα παίρνει τον έλεγχο στο φρένο σε περίπτωση που νομίζει ότι θα γίνει κάποια σύγκρουση. Τέλος, έχει και 5 αερόσακους, οδηγού συνοδηγού, οδηγού για τα γόνατα και 2 πλευρικού πάνω, καθώς και την μπάρα ασφαλείας που είδατε όταν ανοίγει και γίνεται κάμπριο. Αυτά για την ασφάλεια του Smart, αυτά γενικά για το Next Week Car αυτής της εβδομάδας. Τα λέμε και πάλι. Γεια σας!